Γεια σας. Στο σημερινό μας μάθημα θα παρουσιάσουμε πώς περιγράφονται στο χώρο κατάστασης τα ψηφιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Έχουμε ήδη συζητήσει για τα αναλογικά. Μία μεγάλη κατηγορία συστημάτων, όπως γραμμικά, μη γραμμικά, χρονικά μεταβαλλόμενα και μη και άλλα, αναλύονται με τη μεθοδολογία του χώρου κατάστασης, όπου το σύστημα περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων διαφορών πρώτης τάξης που περιγράφουν τις μεταβλητές κατάστασης. Οι μεταβλητές κατάστασης είναι ο μικρότερος αριθμός των μεταβλητών που περιγράφουν τη μελλοντική απόκριση ενός συστήματος όταν είναι γνωστές η παρούσα κατάσταση του συστήματος, η είσοδή του και οι εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργία του. Οι μεταβλητές κατάστασης είναι αυτές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το σύστημα και κατά κάποιο τρόπο αποθηκεύουν την προηγούμενη συμπεριφορά του. Να δούμε πώς ορίζονται. Οι μεταβλητές κατάστασης, έστω χ1νι, χ2νι, χκνι, ορίζονται σαν ένας ελάχιστος αριθμός μεταβλητών, τέτοιον ώστε, εάν γνωρίζουμε τις τιμές τους στη χρονική στιγμή νι0, την είσοδο του συστήματος για νι μεγαλύτερο ή ίσον του νι0 και το μαθηματικό μοντέλο, να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της κατάστασης του συστήματος για οποιαδήποτε χρονική στιγμή νι μεγαλύτερο ή ίσον του νι0. Για να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να περιγραφεί ένα σύστημα με τη μέθοδο των εξισώσεων κατάστασης σαν συνάρτηση των κλασικών μεθόδων. Καταρχάς, είναι εύκολη η προσομοίωση και ο προγραμματισμός τους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αφού αποτελούν ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων διαφορών. Παρέχουν ευχέρεια στη λύση προβλημάτων ελέγχου, όπως η ευστάθεια και ο βέλτιστος έλεγχος. Εκτός από τα γραμμικά συστήματα, παρέχουν τη δυνατότητα περιγραφής των μη γραμμικών και των χρονικά μεταβαλλόμενων συστημάτων, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με χρήση της συνάρτησης μεταφοράς. Δίνεται η δυνατότητα περιγραφής της κατάστασης του συνολικού συστήματος κάθε χρονική στιγμή, σε αντίθεση με τη συνάρτηση μεταφοράς, η οποία απλά συνδέει την είσοδο με την έξοδο. Για να δούμε τώρα ποιες είναι οι εξισώσεις κατάστασης στο διακριτό χρόνο. Αυτές είναι ένα σύστημα εξισώσεων διαφορών πρώτης τάξης της μορφής της σχέσης 1. Δηλαδή, χ του κ και 1 είναι ίσο με α χ του κ συν β ου του κ. Και το διάνυσμα εξόδου του συστήματος, ψ του κ, ισούται με σε χ του κ συν δ ου του κ. Ο πίνακας α είναι ένας τετραγωνικός πίνακας νι επί νι διαστάσεων και ονομάζεται πίνακας του συστήματος. Αντιπροσωπεύει δε το φυσικό σύστημα. Ο πίνακας Β είναι νι επί R διαστάσεων και ονομάζεται πίνακας εξόδων, εισόδων. Ο πίνακας Ε είναι μη επί νι διαστάσεων και ονομάζεται πίνακας εξόδων. Ο πίνακας Δ είναι M επί R διαστάσεων και ονομάζεται απευθείας πίνακας ή πίνακας εισόδων-εξόδων. Στην περίπτωση των συστημάτων μιας εισόδου, μιας εξόδου, όπου R ίσον M ίσον 1, το σύστημα περιγράφεται από τις εξισώσεις κατάστασης της σχέσης 3. Δηλαδή, χ του κ και 1 είναι ίσο με α χ του κ συν β ου του κ, ψ του κ ίσον σε τρασπόζ χ του κ και δ ου του κ και χ του μηδενός ίσον με χ 0. Όπου το σε είναι ένα διάνυσμα στήλης με n στοιχεία. Το μπ είναι ένα διάνυσμα στήλης με n στοιχεία. Το ντ είναι μαθηματό μέγεθος. Και το χ 0 ίσον χ του μηδενός είναι διάνυσμα στήλης των αρχικών συνθήκων των μεταβλητών κατάστασης. Να πω το εξής, ότι το σε τρασπόζ είναι διάνυσμα γραμμής. Ο πίνακας λάμδα γιώτα μείον α ονομάζεται χαρακτηριστικός πίνακας του συστήματος.
Οι τιμές της παραμέτρου που ικανοποιούν τη σχέση λάμδα γιώτα μείον α και όλο επί χ ίσον με 0 είναι ένας διάνυσμα στήλης και ονομάζονται ιδιοτιμές ή χαρακτηριστικές τιμές του συστήματος. Εάν μηδενίσουμε την ορίζουσα του χαρακτηριστικού πίνακα, τότε προκύπτει το χαρακτηριστικό πολυόνυμο του συστήματος. Δηλαδή, det λάμδα γιώτα μείον α ίσο με το 0. Οι ρίζες του πέτου λάμδα, δηλαδή του χαρακτηριστικού πολυονύμου, αποτελούν τις ιδιοτιμές του και είναι η πόλη του κλειστού συστήματος. Η χαρακτηριστική εξίσωση του συστήματος δίνεται από τη σχέση 5, δηλαδή ζήτα γιώτα μείον α ίσον με το 0, η ορίζουσα. Η γενική λύση του διανύσματος κατάστασης και το διάνυσμα εξόδου δίνονται από τις σχέσεις 6 και 7. Για να δούμε λίγο το πώς δίνεται η λύση του διανύσματος κατάστασης. Στο πεδίο του χρόνου, το χ του κ ισούται με α στην κ επί χ 0, συν το άθροισμα, από j ίσο 0 μέχρι κ μείον 1, του α στην κ μείον j μείον 1, b ου του j, για κ μεγαλύτερο ίσον του 1. Και το διάνυσμα εξόδου, ψ του κ ισούται με σε φ του κ χ του 0ος, συν άθροισμα, από j ίσο 0 μέχρι κ μείον 1, σε επί φ του κ μείον j μείον 1, μπ ου του j, συν δ ου του κ, για κ μεγαλύτερο ίσον του 1. Όπου, με το σύμβολο φ του κ, το οποίο ισούται με α στην κ, ορίζουμε το μεταβατικό πίνακα. Ο μεταβατικός πίνακας κατάστασης παριστάνει την απόκριση του συστήματος μόνο από την επίδραση των αρχικών συνθηκών του, η οποία ονομάζεται και ελεύθερη απόκριση. Για να δούμε τώρα τη λύση των εξισώσεων κατάστασης στο πεδίο Z. Η σχέση 8 δίνει τη γενική λύση του διανύσματος κατάστασης, όπου το χ του κάπα είναι ο inverse Z transform του χ του Z, δηλαδή ο inverse Z transform του Z επί Z Y μείον α και όλο εις τη μείον 1 επί χ 0, συν Z Y μείον α εις τη μείον 1 επί B επί ου του Z. Η δε σχέση 9 δίνει τη λύση του διανύσματος εξόδου, ψ του κάπα, που είναι ίσο με τον inverse Z transform του ψ του Z, δηλαδή τον inverse Z transform του σε Z Y μείον α εις τη μείον 1 επί B, συν D και όλο αυτό επί ου του Z. Εδώ ο μεταβατικός πίνακας κατάστασης υπολογίζεται από τη σχέση 10, δηλαδή το φ του κάπα, που ισούται με α στην κάπα, είναι ο αντίστροφος με δεσματισμό Z του Z Y μείον α και όλο εις τη μείον 1. Η παλμική συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από τη σχέση 11, δηλαδή η HZ, που είναι ίση με το πηλίκο της εξόδου του συστήματος ψ του Z, δια της εισόδου του ου του Z, όταν οι αρχικές συνθήκες είναι μηδενικές, ισούται με σε Z Y μείον α στη μείον 1 επί B συν D. Στο σχήμα που βλέπετε, απεικονίζονται οι μετασχηματισμοί μεταξύ του μοντέλου στο χώρο κατάστασης και της διακριτής συνάρτησης μεταφοράς. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε, για παράδειγμα, από την εξίσωση διαφορών να πάμε στη συνάρτηση μεταφοράς και από εκεί μπορούμε να σχεδιάσουμε το δομικό διάγραμμα ή να βρούμε την αναλυτική λύση. Επίσης μπορούμε από την εξίσωση διαφορών να πάμε στην απεικόνιση στο χώρο κατάστασης, να σχεδιάσουμε το δομικό διάγραμμα, να βρούμε την επαναληπτική λύση ή να υπολογίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς. Να δούμε τώρα πώς περιγράφονται τα δυναμικά συστήματα ψηφιακού ελέγχου στον χώρο κατάστασης. Θα ξεκινήσουμε με την ευθεία μορφή. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς της σχέσης 12. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το δομικό διάγραμμα υλοποίησης σε ευθεία μορφή, όπως δείχνεται στο σχήμα. Παρατηρήστε ότι στην έξοδο κάθε καθυστερητή έχουμε βάλει από μία κατάσταση. Χ1 του Κ, Χ2 του Κ, Χ2 του Κ. Ψ του Ζ είναι η έξοδος του συστήματος και Ου του Ζ είναι η είσοδος.
Τότε οι εξισώσεις κατάστασης και η έξοδος του συστήματος σε ευθεία μορφή δίνονται από τη σχέση 13. Πάμε στην κανονική μορφή τώρα. Ας θεωρήσουμε το σύστημα που περιγράφεται από τη συνάρτητη μεταφορά στις σχέσεις 14. Εδώ το ψηφιακό διάγραμμα δημιουργείται αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη διάσπαση του πηλίκου της συνάρτητης μεταφοράς, όπως θα δείξουμε παρακάτω. Η τεχνική είναι ο διαχωρισμός της διαδικασίας κατασκευής του διαγράμματος σε δύο βήματα που συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας νέας μεταβλητής, την οποία έχουμε συμβολήσει με WZ. Δηλαδή, ψ του Z δια ου του Z, που είναι ίσο με αριθμητή διαπαρονομαστή τη συνάρτηση μεταφοράς της σχέσης 14. Από εδώ συνεπάγεται ότι το ψ του Z δια αριθμητή ίσον του ου του Z διαπαρονομαστή ίσον με WZ. Το βήμα πρώτο είναι να κατασκευάσουμε το ου του Z διαπαρονομαστή ίσον με WZ. Δηλαδή, το WZ θα ισούται με ου του Z δια 1 συν α1z στη μείον 1 και α2z στη μείον 2 συν α1z στη μείον η. Από τη σχέση 16 λοιπόν, αν λύσουμε ως προς WZ, προκύπτει η σχέση 17. Το δεύτερο βήμα είναι η κατασκευή του ψ του Z διαριθμητή ίσον WZ. Από εδώ, εάν λύσουμε ως προς ψ του Z, προκύπτει η σχέση 18. Από τις σχέσεις 17 και 18, να τις δούμε λιγάκι, 17 και 18, μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα υλοποίησης στη κανονική μορφή. Και εδώ, στην έξοδο κάθε καθυστερητή, τοποθετούμε τις καταστάσεις μας χ1 του κ, χ2 του κ, χν του κ. Σε αυτή την περίπτωση, οι εξισώσεις κατάστασης και η έξοδος του συστήματος σε κανονική μορφή δίνονται από τη σχέση 19. Προχωράμε στην ελέγξιμη κανονική μορφή. Έστω ότι ένα σύστημα δίνεται από τη συνάρτηση μεταφοράς στη σχέση 20. Τότε, το διάγραμμα υλοποίησης σε ελέγξιμη κανονική μορφή φαίνεται στο σχήμα. Οι εξισώσεις κατάστασης σε ελέγξιμη κανονική μορφή δίνονται από τη σχέση 21. Φαίνονται δηλαδή οι πίνακες α, β, σ και δ. Για την παρατηρήσιμη κανονική μορφή, βλέπουμε τη συνάρτηση μεταφοράς η οποία περιγράφει ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου και από κάτω έχουμε υλοποιήσει το δομικό του διάγραμμα. Οι πίνακες α, β, σ και δ σε παρατηρήσιμη κανονική μορφή δίνονται από τη σχέση 23. Συνεχίζουμε με την Jordan κανονική μορφή. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα που περιγράφεται από συνάρτηση μεταφοράς της σχέσης 24. Τότε το διάγραμμα υλοποίησης σε Jordan κανονική μορφή φαίνεται στην παρούσα διαφάνεια και οι εξισώσεις κατάστασης δίνονται από τη σχέση 25. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ανάλογα με τη μορφή της συνάρτησης μεταφοράς, εύκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους τύπους για να κάνουμε μια περιγραφή του συστήματος σε όποια μορφή εμείς επιθυμούμε. Να μιλήσουμε τώρα για την ελεξιμότητα ενός ψηφιακού συστήματος ελέγχου. Το ελέξιμο ενός συστήματος αναφέρεται στο κατά πόσο είναι δυνατό να μεταβεί ένα σύστημα από μία δεδομένη αρχική κατάσταση σε μία οποιαδήποτε τελική κατάσταση σε πεπερασμένο χρόνο και το διατύπωσε ο Κάλμαν το 1960. Ένα σύστημα θα είναι ελέγξιμο όταν η τάξη του πίνακα S είναι ίσο με νη. Ο πίνακας S ονομάζεται πίνακας ελεξιμότητας και δίνεται από τη σχέση 26. Το S δηλαδή ισούται με το B, αλφα B, α τετράγωνο B, α εις την η μείον 1 επί B. Ένα παράδειγμα μη ελέγξιμου συστήματος φαίνεται στο σχήμα, όπου παρατηρούμε ότι όσο και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε
την είσοδο U1, δεν μπορούμε να επιδράσουμε στη μεταβλητή H2. Το παρατηρήσιμο ενός συστήματος αναφέρεται στο κατά πόσο κάθε κατάσταση χ του κάπα μπορεί να προσδιοριστεί παρατηρώντας την έξοδο ψ του κάπα σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Ένα σύστημα θα είναι παρατηρήσιμο όταν η τάξη του πίνακα R ισομενή. Ο πίνακας R ονομάζεται πίνακας παρατηρησιμότητας και δίνεται από τη σχέση 27. Ο R λοιπόν ισούται με σε τρασπόζ, σε τρασπόζ επί α, σε τρασπόζ επί α εις την η μείον 1. Ένα παράδειγμα μη παρατηρήσιμου συστήματος φαίνεται στο σχήμα, όπου άσχετα με το πόσο χρόνο παρατηρούμε την έξοδο ψ του κάπα, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα για τη μεταβλητή χ1 του κάπα. Για να δούμε τώρα πώς ένα σύστημα ψηφιακό, πώς ένα σύστημα αναλογικό διακριτοποιείται στο χώρο κατάστασης. Ο μετασχηματισμός ενός συστήματος συνεχούς χρόνου στον χώρο των καταστάσεων σε ένα ισοδύναμο διακριτό επιτυχάνεται με δύο μεθόδους. Η πρώτη βασίζεται στη χρήση αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης ή διαφόρησης, έτσι ώστε να επιληθεί η διαφορική εξίσωση χ παράγωγος του τ ίσον αχ του τ συν μπέου του τ. Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στη δειγματοληψία του σήματος εισόδου ου του τ και στη συγκράτηση των τιμών των δειγμάτων ου του ΚΤ για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο δειγματοληψίας τ. Για να δούμε τώρα τη διακριτοποίηση συστημάτων στον χώρο κατάστασης με χρήση αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης. Ας θεωρήσουμε το σύστημα συνεχούς χρόνου, το οποίο δίνεται σε εξώσεις 28 και 29. Μία μέθοδος για να υπολογίσουμε το ισοδύναμο διακριτό σύστημα ενός συνεχού συστήματος είναι να ολοκληρώσουμε τη διαφορική εξίσωση του χώρου των καταστάσεων και στη συνέχεια να προσεγγίσουμε τους παράγοντες που περιέχουν ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης. Επομένως, αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τη διαφορική χ παράγωγος του τ ίσον α χ του τ συν μπέου του τ. Παίρνουμε το ολοκλήρωμα και στα δύο μέλη της ισότητας και προκύπτει η σχέση 30 ή η σχέση 31 στο πεδίο του διακριτού χρόνου. Η μέθοδος διαφοράς προς τα εμπρός. Το σύστημα που προκύπτει εφαρμόζοντας διακριτοποίηση με τη μέθοδο διαφοράς προς τα εμπρός δίνεται από τη σχέση 32 και 33, όπου τα α, β, σ και δ δίνονται από τις σχέσεις όπως φαίνεται στη διαφάνειά σας. Το σύστημα που προκύπτει εφαρμόζοντας διακριτοποίηση με τη μέθοδο διαφοράς προς τα πίσω δίνεται από τις σχέσεις 34 και 35. Και εδώ υπάρχουν οι τρόποι υπολογισμού των πινάκων, των μετασχηματισμένων πινάκων. Το σύστημα που προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο του τραπεζίου δίνεται από τις σχέσεις 36 και 37. Εδώ βλέπουμε μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και τους τύπους που δίνουν να συναρτήσει τον α, β, σ και δ, τους μετασχηματισμένους νέους πίνακες. Για να δούμε τώρα πώς διακριτοποιούνται τα συστήματα συνεχούς χρόνου στον χώρο κατάστασης με χρήση αριθμητικών μεθόδων παραγώγησης. Ας θεωρήσουμε το σύστημα συνεχούς χρόνου των σχέσεων 38 και 39. Μία μέθοδος για να υπολογίσουμε το ισοδύναμο διακριτό σύστημα ενός συνεχού συστήματος είναι να προσεγγίσουμε την παράγωγο του διανύσματος κατάστασης, χ παράγωγος του τ. Το σύστημα που προκύπτει εφαρμόζοντας διακριτοποίηση με τη μέθοδο διαφοράς προς τα εμπρός δίνεται από τη σχέση 40 και 41. Οι πίνακες οι μετασχηματισμένοι
συναρτήσει των πινάκων του συστήματος φαίνονται στην παρούσα διαφάνεια. Το σύστημα που προκύπτει, εφαρμόζοντας διακριτοποίηση με τη μέθοδο διαφοράς προς τα πίσω, δίνεται από τη σχέση 42 και 43. Το σύστημα που προκύπτει, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του τραπεζίου, δίνεται από τη σχέση από τις σχέσεις 44 και 45. Το σύστημα που προκύπτει, εφαρμόζοντας τη μέθοδο συγκράτησης μηδενικής τάξης, ZOC δηλαδή, δίνεται από τις σχέσεις 46 και 47. Ενώ το σύστημα που προκύπτει, εφαρμόζοντας τη μέθοδο συγκράτησης πρώτης τάξης, FOH, δίνεται από τις σχέσεις 48 και 49. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με ασκήσεις εφαρμογής αυτού του κεφαλαίου.